Επιστρέφουμε εδώ στο ποτέ όπως πριν της Παρασκευής με τη Δέσποινα Ολυμπίου στο στούντιο. Σας στέλνουμε μια πολύ μεγάλη καλημέρα, καλησπέρα ανάλογα με το μέρος που βρίσκεστε και μας ακούτε. Είμαστε όλοι μια πολύ μεγάλη παρέα και περίεργη παρέα που θέλει να μάθει διάφορα πράγματα για την προσωπική ζωή της Δέσποινας. Η εποχή αυτή Δέσποινα. Εσύ είσαι περίεργος και επηρεάζει τους ακροατές τώρα. Α, λες Ναι. Ότι αυτοί δεν τους... Αλλά τέλος πάντων, Ότι ποτά, αυτούς ναι. τώρα δεν τους ενδιαφέρει δηλαδή. Όχι. Θε να κάνουμε ένα γκάλωπ στο facebook αυτή τη στιγμή. <laughs> <laughs> να δει τι θα γίνει. Πόσα σχόλια θα υπάρξουν από κάτω. Ξέρω τώρα ότι πολλοί θέλουν να μάθουν έτσι, κάποια πράγματα για σένα. Καταρχά, έχουμε μπει στην άνοιξη. Ναι. Έτσι. Mm -hmm. 5 Μαρτίου. Αυτή η εποχή που ο Μελισούλο βρίσκει τη Μελισούλα και όλα τα συναφή που έλεγε κάποτε ο Στάθη Ψάλτη, εσένα σε εκφράζει στο να ερωτευτεί περισσότερο. Ο ήλιο. <laughs> όλα αυτά. Κοίταξε εκτός από τη γύρι γιατί έχω αλλεργίες, <laughs> μ' αρέσει η άνοιξη γιατί ανθίζουν τα λουλουδάκια, οι αμυγδαλιές που είναι αγαπημένε ναι. μου. Συνέχισε έτσι, έχουμε χάσει τους μισούς ακροατές. Γενικά, ε, <laughs> αρέσει η φύση και οτιδήποτε ανθίζει και μεταφορικά, είναι καλό μιλάω δεχούμενο. τώρα. Ναι, είναι καλοδεχούμενο. Καλώ ναι. Καλώς να ορίσει λοιπόν. Ε, λοιπόν, θα το χοντρίνω το παιχνίδι. Πριν από μερικέ ημέρε, ο Μιχάλης Χατζιγιάννης, ο συνθέτη του δίσκου σου, ανακοίνωσε στου δημοσιογράφου ότι δεν είστε μαζί και ότι οι δρόμοι έχουν χωρίσει. Ναι. Ε, κάποια στιγμή θα ρωτούσαν, ε, κάποια στιγμή θα παίρνουν και απάντηση. Ναι. Αν ρωτούσαν νωρίτερα, θα έχει δοθεί απάντηση νωρίτερα. Θε να μου πει με αυτό. Ε, όχι, εντάξει. Απλώ δεν υπάρχει και λόγο να το αρνηθούμε. Αφού έχει γίνει, ναι. Στη ζωή, όσον αφορά το προσωπικό κομμάτι, δεν είμαστε πια μαζί. Αυτό είναι αλήθεια γιατί εγώ αν χώρισα η γυναίκα μου θα έσπαγε ό,τι υπήρχε μέσα στο σπίτι εξαρτάτε, θα μου έκυγε το αυτοκίνητο. Εξαρτάται τι θα τη έκανε και θα το έκανε αυτό. <laughs> δηλαδή, πώ γίνεται ένα ζευγάρι να χωρίζει και μετά να μπαίνει στο στούντιο και να γράφει τραγούδια. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Αφού με είπε ήρεμη πριν. Καλά. Στη προσπαθώ, σχέση δεν νομίζω ότι θα είσαι προσπαθώ έτσι. Προσπαθώ γενικότερα να κρατάω ένα υψηλό επίπεδο στη ζωή μου. Και βάσει με αυτό να πορεύομαι. Εάν πίστευα ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ μας, εφόσον ξεκίνησε ήδη η διαδικασία του δίσκου, αυτός ο δίσκος δεν θα γινόταν ποτέ. Πέραν όμως του προσωπικού, υπάρχει και η, η, η συνεργασία μας επαγγελματικά. Έτσι ξεκίνησε αυτή η γνωριμία, έτσι... Πορεύτηκε. Ναι. Και... Έτσι κατέληξε κιόλα. Δηλαδή, το ένα οδηγεί στο άλλο. Και αν ο ίδιο δεν πίστευε σε μένα ω ε, τραγουδίστρια, και εγώ δεν πίστευα σε αυτόν ω συνθέτη, και ω παραγωγό, γιατί ανέλαβα και την παραγωγή αυτού του CD, δεν θα συνεργαζόμαστε. Είναι πολύ απλό. Εφόσον λοιπόν έχει τερματίσει η σχέση, και μπορούμε ακόμα να συνεννοούμαστε, να κρατάμε μια ε, όμορφη φιλική σχέση μεταξύ μα, και φιλική συσσαγωγικά, ε, γιατί να μην κάνουμε και αυτή τη δουλειά. Εφόσον είχαμε βάλει πλώρη γι' αυτό. Δεν ξέρω. Είναι ένα άνθρωπο που με γνωρίζει καλά. Ε, εγώ το γνωρίζω καλά. Η συνεργασία μα είναι από τι πιο εύκολε, γιατί πολλοί μάλιστα να αναρωτιούνται πώ είναι, ότι θα είναι δύσκολο κλπ. Για μένα δεν είναι καθόλου δύσκολο. Δεν είναι ένα άνθρωπο που δεν τρέπομαι να πω, ξέρει, αυτό δεν μ' αρέσει, όσο και αν το πιστεύει και δεν θα το τραγουδήσω, γιατί. Ενώ αν ήταν κάποιο άλλο, μπορεί να το σκεφτόσουν κιόλα. Να ερχόσασταν σε δύσκολη θέση. Ναι. Ενώ ο, ο Μιχάλης με ξέρει πάρα πολύ καλά, σαν άνθρωπο, ξέρει τις δυνατότητές μου και έτσι προχωρήσαμε. Έτσι πορεύεστε στη ζωή. Mm. Εσείς ήσουν ενήμεροι για την ανακοίνωση που έκανε στο ΣΤΑΡ ότι δεν είστε πλέον μαζί, Όχι, το μάθα κι εγώ, όπω ο <laughs> υπόλοιπο κόσμο. Αλλά ε, αυτή η σχέση έχει τελειώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι δηλαδή τώρα που ανακοινώθηκε, ούτε ε, το Γενάρη που γράφουν τα έντυπα. Αυτό έχει σχεδόν κλείσει χρόνο. Σχεδόν. Πριν ένα ολόκληρο χρόνο. Ναι, γι' αυτό και είμαστε έτσι. Άρα έχει περάσει δηλαδή, έχει ξεθυμάνει κάπως, να, κάπως το έτσι. θέμα του χωρισμού και είστε μια χαρά Και ως βγάζουμε ενδράτους. όλοι μας την ένταση στα τραγούδια. <laughs> το πάθος Στη σας. σύνδεση Ξέρεις, στα τραγούδια. Κάποιοι, στα... κάποιοι λέγανε ότι καλύτερα που χώρισαν για να γράψει ακόμα πιο ωραία τραγούδια ο Χατζιάννη. Mm, δεν ξέρω, πάντα έγραφε ωραία τραγούδια. Ναι, για να γράψει, λέω, ακόμα πιο ωραία. Δεν ξέρω όσο και ήμασταν δηλαδή... μαζί, πάντω έγραφε πανέμορφα τραγούδια. Δεν ξέρω μετά τι θα κάνει. Ακούστε τι λέει σήμερα η Δέσπινα Ολυμπίου. Πραγματικά αυτή η συνέντευξη είναι ποτέ όπω πριν. Μα είναι δυνατόν. <laughs> Εδώ γράψει τραγούδια σε μένα. Δε. <laughs>